Άμυνα στο ΡΙΚ απέκρυβαν τέτοια περιστατικά στο παρελθόν. Ναι, υπάρχει πέμπτη φάλαγγα στο στράτευμα. Τι έφερε στο φως? Έλεγχο σε στρατόπεδα. Λεπτομέρειες για το πρώτο θέμα του Δελτίου σε λίγο. Να δούμε την υπόλοιπη επικαιρότητα σε τίτλους. Χαρά σε Ευαγγέλια για πετρέλαιο και φυσικό αέριο στο οικόπεδο της Κύπρου. Χειρισμός αποκλειστικά από τον πρόεδρο. Στα 15 ναυτικά μίλια από τον Ακάμα πλησίασε το Πύρι Ρέις, εκτός όμως των οικοπέδων πετρελαίου. Διαστάσεις προσλαμβάνει ο πόλεμος για την τιμή του γάλακτος. Πλαφόν ετοιμάζει το Υπουργείο Εμπορίου. Στα ύψη τιμή για τα γκουράκια. Σταματήστε να αγοράζετε, συμβουλεύει ο Αντώνης Πασχαλίδης. Αγία Νάπα και Πρωταρά στην καρδιά των ξένων. Γιατί βρίσκονται στους 10 καλύτερους τουριστικούς προορισμούς. Πολιτικές αντιπαραθέσεις στη Ρωσία για τις πυρκαγιές. Ένα βήμα πριν από την κόλαση. Ο αγώνας Κύπρου με την Ανδόρα. Όλη η αθλητική επικαιρότητα. Από την πρωτεύουσα της Κύπρου και τις εγκαταστάσεις του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου, οι ειδήσεις των 8 με την Αθηνά Τυρί. Πετρέλαιο και φυσικό αέριο σε ποσότητες που εξασφαλίζουν την Κύπρο για τα επόμενα 100 χρόνια φέρεται να εντόπισε αμερικανική εταιρεία σε οικόπεδο της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης της Κύπρου. Οι μελέτες των ειδικών φέρουν την Κύπρο να απολαμβάνει και τεράστια οικονομικά ωφέλη εκατοντάδων εκατομμυρίων κάθε χρόνο. Το θέμα χειρίζεται πλέον αποκλειστικά ο πρόεδρος Χριστόφιας. Τεράστια αποθέματα υδρογόνων ανθράκων, τα οποία εξασφαλίζουν τις συνολικές ενεργειακές ανάγκες της Κύπρου για πολλές δεκαετίες, φέρεται να εντόπισε η αμερικανική εταιρεία Noble Energy στο οικόπεδο 12, στο οποίο έχει τα δικαιώματα έρευνας και εκμετάλλευσης από την Κυπριακή Δημοκρατία. Η εφημερίδα Φιλελεύθερος αποκαλύπτει σήμερα ότι σε παρουσίαση της Noble στο Χιούστον των Ηνωμένων Πολιτειών, αναφέρθηκε ότι με βάση τα κοιτάσματα που εντόπισε το γειτονικό Ισραήλ, η Κύπρος θα μπορούσε να έχει οικονομικό όφελος ύψους μισού δισεκατομμυρίου ευρώ τον χρόνο. Στο Ισραήλ, όταν ξεκίνησε τον Μάρτη οι πρώτες γεωτρήσεις στην περιοχή Ταμάρ, εντοπίστηκαν με τις πρώτες γεωτρήσεις 2,3 τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια. Μετά από δύο μήνες έγιναν άλλες γεωτρήσεις, πήγαν στα 5,4 και κατόπιν έχουν γίνει κι άλλες και φτάσαμε στα 8,5 με 9 τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια. Ωστόσο, για να μπορέσουν να εξαχθούν ασφαλείς συμπεράσματα σε σχέση με τις ακριβείς ποσότητες πετρελαίου ή και φυσικού αερίου στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κύπρου και συγκεκριμένα στο οικόπεδο 12, θα πρέπει να γίνουν επιτόπιες γεωτρήσεις. Πρέπει οπωσδήποτε να γίνουν ερευνητικές γεωτρήσεις, οι οποίες προγραμματίζονται να γίνουν σε 1 με 2 χρόνια. Και τότε να μιλούμε για ουσιαστικά αποθέματα, συγκεκριμένες ποσότητες και είδος υδρογόνων ανθράκων. Στο συγκεκριμένο χάρτη μαζί με την Κύπρο φαίνονται και οι τρεις περιοχές οι οποίες ανήκουν στο Ισραήλ και έχουν γίνει γεωτρήσεις για εξόρυξη υδρογόνων ανθράκων. Με κίτρινο χρώμα καταγράφονται τα κοιτάσματα υδρογόνων ανθράκων. Εδώ ανάλογα φαίνονται και τα κοιτάσματα στην περιοχή που ανήκει στην Κύπρο. Ο Υπουργός Εμπορίου ήταν επιφυλακτικός στην επιβεβαίωση των αποκαλύψεων για φλέβα μαύρου χρυσού. Ή αν βρούμε χρυσή φλέβα ή ασημένια ή οποιανδήποτε φλέβα, να την προσέχουμε και να μην το πολύ διαλαλούμε. Διότι από μόνοι μας μπορεί να προκαλούμε, να δημιουργούμε προβλήματα και στους συνεργάτες μας αλλά και στους εαυτούς μας. Έτσι η έκκληση η δική μας είναι όσον λιγότερα λέγονται τόσο το καλύτερο. Για τις έρευνες και τα προκαταρκτικά αποτελέσματά τους είναι ενήμερος από την πρώτη στιγμή ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Και τη διαχείριση του όλου θέματος την έχει, όπως ξέρετε, ο Πρόεδρος στα πλαίσια του επίπονου και σκληρού έργου που κάνει για το Κυπριακό. Σε ό,τι αφορά την έλευση φυσικού αέριου στην Κύπρο για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από το 2014 στις 23 Αυγούστου, η διαδικασία εισέρχεται σε νέα φάση, με τη ΔΕΦΑ να εγγενιάζει εντατικές διαπραγματεύσεις με τρεις εταιρείες κολοσσούς. Ελιμενισμένο στην βάση του στο λιμάνι της Σμύρνης βρίσκεται τώρα το ερευνητικό σκάφος Πύρι Ρέις μετά από έρευνες που διεξήγαγε μέχρι και 15 ναυτικά μίλια από την περιοχή του Ακάμα.
Το πλοίο έμεινε εκτός χωρικών υδάτων της Κύπρου, τόνισε ο Υπουργός Άμυνας. Το ΡΙΚ αποκαλύπτει απόψε τον χάρτη με την περιοχή που κινήθηκε το τουρκικό σκάφος. Το ΡΙΚ εξασφάλισε και αποκαλύπτει απόψε χάρτη, ο οποίος δείχνει την περιοχή εντός της οποίας κινήθηκε το τουρκικό ερευνητικό σκάφος Piri Reis. Στο χάρτη είναι ξεκάθαρο ότι το πλοίο δεν μπήκε στα κυπριακά χωρικά ύδατα, ούτε στη ζώνη αποκλειστικής οικονομικής εκμετάλλευσης της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ο Υπουργός Άμυνας Κώστας Παπακώστας, μιλώντας στην εκπομπή του ΡΙΚ από μέρα σε μέρα, είπε ότι το Piri Reis αυτή τη στιγμή βρίσκεται λιμενισμένο στη βάση του στη Σμύρνη. Το ανησυχητικό είναι ότι και αυτό είναι. Πλήττει τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, μπήκε μέσα στην αποκλειστική ζώνη τη δική μας και έφτασε μέχρι τα 15 ναυτικά μίλια δυτικά του ΑΚΑΜΑ. Ήταν το πιο κοντινό σημείο το οποίο πέρασε, αλλά δεν μπήκε στα οικόπεδα, ας το πω έτσι, από ό,τι φαίνεται και από το διάγραμμα το οποίο έχω μπροστά μου. Ο Υπουργός Άμυνας επιβεβαίωσε ότι το Piri Reis κινήθηκε εκτός χωρικών υδάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας, καθώς και εκτός των οικοπαίδων που θα γίνουν οι έρευνες για κοιτάσματα πετρελαίου και φυσικού αερίου. Ρωτήθηκε ακόμα, επειδή κάποιοι πιέζουν να ανοίξει το ενταξιακό κεφάλαιο της ενέργειας, αν ενημερώνουμε τους εταίρους μας στην Ευρώπη για τις κινήσεις των Τούρκων. Το ΓΕΦ αμέσως αυτά τα πράγματα τα κοινοποιάζει στο Υπουργείο Άμυνας, για να γνωρίζουμε και μια υπουργός, αλλά κύρια. Τα στέλνει στο Υπουργείο Εξωτερικών και από εκεί γίνονται όλες οι πρέπουσες διαδικασίες, οι καταγγελίες, διαμαρτυρίες προς όλες τις κατευθύνσεις. Το Piri Reis ενδεχομένως να ξαναβγεί για έρευνες στις 13 με 20 Αυγούστου.